Καλημέρα. Ελπίζω και σήμερα να είστε κι εσείς καλά, όπως είμαι κι εγώ. Αν πολλές φορές αισθάνεστε ότι δεν είστε καλά, νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να κάνετε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα από τη σκέψη. Άλλωστε, εάν το μυαλό σου τοποθετηθεί σε μία αρνητική σκέψη, αυτή δύναται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να πραγματοποιηθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι είμαστε πραγματικά υπεύθυνοι όλων όσων γίνονται γύρω μας. Επειδή λοιπόν χτες διάβαζα μία έρευνα που έχει να κάνει με την παύση του μυαλού. Συνήθως παύση του μυαλού, σε εισαγωγικά στη σκέψη, συμβαίνει, λένε οι περισσότεροι, με το διαλογισμό. Πράγματι είναι. Είναι σημαντικό αυτό. Άλλοι είναι υπέρμαχοι και άλλοι όχι. Εγώ θέλω λίγο να σας μιλήσω λοιπόν για αυτό το διάλειμμα της σκέψης, το οποίο εχθές λοιπόν σκέφτηκα, διαβάζοντας αυτή την έρευνα, ότι πράγματι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, και αυτό σίγουρα είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στη μέρα. Και αυτό το διάλειμμα να είναι πνευματικό, διότι, ξέρετε, πατάμε γκάζι από το πρωί. Είναι λογικό, βάζουμε σκέψεις, λειτουργικότητα, δίνουμε απίστευτες πληροφορίες στον εγκέφαλό μας. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι πνευματικές, με την έννοια να αλλάξουν λίγο την καθημερινότητά μας. Είναι όμως μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία την επεξεργάζεται καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο εγκέφαλος. Η παύση που σας λέω λοιπόν να κάνετε, παύλα διάλειμμα που σας προτείνω, και κυρίως το πνευματικό διάλειμμα, αναφέρομαι σε εκείνο το χρονικό σημείο της ημέρας που θα δώσεις στον εαυτό σου 3 λεπτά για να οργανώσεις λίγο τη σκέψη. Εάν λοιπόν βρίσκεσαι και σε ένα ωραίο περιβάλλον, δεν έχουμε όλη αυτή την πολυτέλεια, το καταλαβαίνω, όμως δεν είναι πολυτέλεια να περπατήσεις γύρω από το σπίτι σου κάνοντας το τετράγωνο. Δεν είναι πολυτέλεια να σταματήσεις να κάνεις μια παύση, ένα διάλειμμα δηλαδή σκέψης, και να οργανώσεις κατά έναν τρόπο τη σκέψη σου. Άμα το καλοσκεφτείτε αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, χρειάζεται 1,5 λεπτό έως 9 λεπτά περίπου ο εγκέφαλος για να κάνει αυτό που λέμε το reset και να ξεκινήσει να σκέφτεται τελείως διαφορετικά. Αφήστε που κάποια στιγμή έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι πάρε μία απόφαση, αλλά αν τελικά πιέζεσαι, πάρτε με καθυστέρηση για να πάρεις τη σωστή απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν εγώ με τη δική μου καλημέρα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Ένα μικρό διάλειμμα στην ημέρα που να είναι μέσος όρος 3 με 5 λεπτά είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά για να αποφορτιστεί ο εγκέφαλος και να μας δώσει καλύτερη κατεύθυνση, καλύτερη διάθεση, ωραία σκέψη. Αν τώρα το συνδυάσετε και με την εξοχή, γενικότερα με το πράσινο, με το περπάτημα, με την οξυγόνωση του εγκεφάλου, σας διαβεβαιώ ότι θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Επίσης, την πρωινή μου σήμερα καλημέρα που θέλω να τελειώσω σιγά σιγά, θέλω να σας πω ότι πολλά τέτοια που έχουν να κάνουν με την αποφόρτιση του νου μπορείτε να βρείτε στο plumistos.com. Το site μου, που εκεί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Επειδή λοιπόν με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ με μηνύματα που στέλνετε, τι είναι το voice healing? Το voice healing, να πω, είναι ηχοθεραπευτική μέθοδος που προτείνω για την αποφόρτιση του νου καταρχήν, μειώνει άγχος, στρες κλπ. Οπότε εκεί μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο, ευχάριστο εγκεφαλικό διάλειμμα, πνευματικό δηλαδή διάλειμμα, και να οργανώσετε σωστά τις σκέψεις σας. Στο voice healing θα βρείτε πάρα πολλές συνεδρίες που έχουν να κάνουν με πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως επίσης τον επαναπρογραμματισμό του νου για να φτιάξετε ένα νέο εαυτό με νέες πεπιθήσεις και πάρα πολλά άλλα. Μπείτε στο voicehealing.gr και θα με θυμηθείτε. Τώρα, θέλω να σας στείλω από την καρδιά μου, το ξέρετε πολύ καλά, όλη την ενέργεια να σας λούσει τη θετική και να σας πω λοιπόν ότι σήμερα που σας το πρότεινα, κάντε ένα διάλειμμα. Θα με θυμηθείτε. Ένα διάλειμμα, 3-5 λεπτά, αρκεί πραγματικά για να διαφοροποιήσει τη διάθεσή σου. Φιλιά πολλά!